Το επόμενο περιστατικό θα το παρουσιάσει ο κύριος Τουτζιάρης. Είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αυτό το περιστατικό, που αφορά έναν τεράστιο προστάτη. Καλησπέρα και από μένα. Τα καλύτερα για το τέλος. Το περιστατικό που θα σας παρουσιάσω αφορά έναν άντρα 74 ετών, ο οποίος στην αρχή δεν προσήλθε στα ιατρία μόνος του. Ήρθαν τα δύο παιδιά του με γεμάτα αγωνία, γιατί έβλεπαν τον πατέρα τους με ένα γνωστό ιστορικό, το οποίο θα πούμε αργότερα, να αρχίζει να έχει προβλήματα δυσκυλιότητας, επίσκεψη των ούρων μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα δυσουρικών ενοχλημάτων, και ανέφερε τώρα τελευταία εναλλαγές διάρειας και κανονικής σκένωσης, και το τελευταίο καιρό έλεγε ότι φοβάται ακόμα και να αεριστεί, γιατί του φεύγουν κόπρανα. Από το ιστορικό, ο ασθενής αυτός πάσχει από σιέη προστάτου, γνωστό, ο οποίος εδώ και 4 χρόνια, από τον 8ο του 10, μετά από βιοψία, η οποία έδειξε Gleason score 5/4, μπήκε σε πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό από κάποιο συνάδελφο. Στο ιστορικό του, τετραπλό bypass, βηματοδότη και αντιπυκτική αγωγή και αρτηριακή υπέρταση. Το συμπέρασμα της βιοψίας είναι αυτό, σε ποσό 80% του υλικού που πάρθηκε, Gleason 9. Ήρθε σε εμάς, προσκόμισαν εξετάσεις δηλαδή στην αρχή, μετά φωνάξαμε και τον άρρωστο να τον δούμε. Αιματολογικός βιοχημικός έλεγχος στα φυσιολογικά επίπεδα. Το PSA του, το οποίο το παρακολουθούσε αλλού, σε άλλους συναδέρφους, άρχισε να έχει μια ανωδική πορεία από το Μάιο του 2013, του προηγούμενου έτους. Πήγε μετά το Δεκέμβριο στο 2, 087 το Μάιο, στο 2 κοντά τον Δεκέμβριο, και έδωσε ο συνάδελφος μια επανάληψη τον Φεβρουάριο, ήδη ότι έχει ανωδική πορεία, και έγινε από συνάδελφο απόσυρση αντιανδρογόνου. Θυμηθείτε, 4 χρόνια βρίσκεται υπό πλήρη ανδρογονικό αποκλεισμό. Η αξονική που προσκόμισε, εκτός από τους πολυκυστικούς νεφρούς, πολλαπλές κύσεις στα νεφρά του, δεν είχε παθολογικούς λεμφαδένες, αλλά είχε μια τεράστια αύξηση του προστάτη αδένα, 12/9 εκατοστά, /9, και σε προηγούμενη αξονική πριν ένα έτος ήταν αυτό πάλι μεγάλο, 8/9/8. Αυξήθηκε δηλαδή το μέγεθος του προστάτη του. Το σκάνο στον το πρόσφατο δεν είχε εικόνα μεταβλαβών. Να η αξονική, όσο μπορείτε να δείτε, η άνω κοιλία δεν μας ενδιαφέρει πολύ. Πολλαπλές κύσεις στα νεφρά, χωρίς παθολογικούς λεμφαδένες, κατά τα άλλα όλα καλά. Και εδώ βλέπετε τον προστάτη, αυτό το μικρό είναι η οροδόχος κύστη. Ο προστάτης με μια επασβέστωση τεραστίων διαστάσεων, η κύστη παρεκτοπισμένη εδώ, και εδώ αρχίζει να φαίνεται το ορθό. Κοιτάξτε πόσο το πιέζει. Τα 2/3 του αυλού έχουν κλείσει. Εδώ οφείλεται και η εναλλαγή διάρειας και η δυσκολία στην κένωση. Εδώ το ορθό. Καλύτερες εικόνες υπάρχουν σε οβιλαίο επίπεδο. Πίεση από τον προστάτη του ορθού. Ο προστάτης αδένας εδώ. Και εδώ σε οβιλαίο, η κύστη εδώ μπροστά, και ο προστάτης μεγάλων διαστάσεων να πιέζει το ορθό και την οροδόχο κύστη. Έχει κάνει επίσκεψη, μπήκε μόνιμος φόλη, αφού είχε εδώ και ένα χρόνο δυσουρικά ενοχλήματα, δυσκολία στην ούρηση δηλαδή, δεν το ανεχόταν ο ασθενής. Βγήκε το φόλι, κατούρισε με αρκετά μεγάλο υπόλοιπο ούρων και ξαναμπήκε το φόλι. Και το γίνονται εναλλαγές. Δεν θέλει τον καθετήρα του και τον αφαιρεί. Και ήρθε σε εμάς να πάρουν μια γνώμη τα παιδιά του. Φωνάξαμε και τον ασθενή, κάναμε τη δακτυλική μας, εξετάσαμε τον ασθενή και το φέρνουμε το περιστατικό προς προβληματισμό εδώ, το σφινθυρογράφημά του χωρίς εικόνα μεταβλαβών, με το ερώτημα τι μέλη γενέστε, πώς θα απαλλαγεί αυτός ο άνθρωπος, όχι τόσο ογκολογικά που φαίνεται μια αύξηση του PSA και δείχνει κάτι να προχωράει, αλλά από τα αποφρακτικά του φαινόμενα. Έχει γίνει ήδη απόσυρση αντιανδρογόνου, ογκολογικοί χειρισμοί αν χρειάζονται άλλοι, αν μπει σε κάποια χημειοθεραπεία με αμπειρατερόνι, αν κάνουμε χειρουργείο, αν έχουν θέση αυτές οι επιλογές. Να μείνουμε στην απόφραξη, να μην μπούμε στο ογκολογικό, έτσι. Ναι. Δεν αυτό έχει είναι νόημα, το για, έτσι. Αλλά να μείνουμε στην απόφραξη. Επομένως, να πάω στις εικόνες καλύτερα. Ναι, επομένως έχουμε ένα άρρωστο με τεράστιο προστάτη, ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. 400 γραμμάρια. 400 γραμμάρια.
Δακτυλικά, όχι όσο πιανόταν, ήταν ομαλός, δεν φαινόταν διήθηση ούτε του εντέρου ούτε το σκληρό. Τεράστιο, ίσα-ίσα που πιάναμε τη βάση του. Ο συνάδελφος κάτι ήθελε να γίνει. Κλείσον 9. Από την προηγούμενη ιστολογική του. Καλά πρώτα τετραετίας, εντάξει. Να ρωτήσω, Παλάτη, αυτή η τεράστια διόγκωση προστάτη είναι κάτι νέο. Όταν έκανε τη βιοψία, τι μέγεθος είχε προστάτης? Δεν ξέρουμε. Πάντως, δεν έχουμε κανένα χρόνο... στοιχείο για το πώς ήταν ο προστάτης πριν από δύο χρόνια. Δεν έφεραν εξετάσεις, δεν υπάρχουν εξετάσεις. Στέλιο, είπε. Πριν ένα χρόνο, έχει. Ναι, όχι 12, 9 επί 9 επί 8. Πάλι μεγάλος. Απλά λίγο περισσότερο μεγάλωσε και έδωσε αυτά τα αποφρακτικά φαινόμενα τα πιο έντονα. Πριν ένα έτος αυτό. Ο Γιάννης Βαχαράκης θέλει κάτι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά επειδή θα μπορούσε να έχει εξαλλαγεί αυτό, να έχει γίνει κάποιο σάρκωμα ή κάτι τέτοιο, για να έχει τόσο τεράστια αύξηση, θα έχει νόημα να ξανακάνετε μια βιοψία, ξέρω εγώ. Γι' αυτό ρωτάω. Ναι, όλα παίζουν σε αυτό. Τι προτείναμε κι εμείς στον ασθενή. Κάποιος είπε ότι μπορεί να ξαναγίνει η βιοψία. Κάποιος άλλος λέει δεν θα βοηθούσε καθόλου. Τι νόημα έχει αν θα άλλαζε το θεραπευτικό μας μοντέλο αυτό? Αν βρίσκαμε στη βιοψία σάρκωμα, πώς θα προχωρούσαμε? Παρακαλώ. Θα κάναμε κάτι άλλο? Μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτομή με διπολική, τέλος πάντων, να μπορούσαμε να κάνουμε μπόλικο υλικό, να δούμε και στη βιοψία τι θα μας βγάλει και να του άρουμε και την απόφραξη, έτσι κι αλλιώς ογκολογικά δεν ξέρουμε πώς θα πάει ο ασθενής. Αλλά να του βγάλουμε μπόλικο προστάτη, να δούμε γιατί έφυγε. Ναι, ποιος θα το τολμούσε αυτό, ναι. Ωραία, το βάλουμε σε ψηφοφορία. Τι θα κάναν τουρίστες σε αυτόν τον άρρωστο για να λύσουν την απόφραξη? Τι θα κάνανε διουρηθρική εκτομή με κάποιο τρόπο? Εγώ που το είπα. Ποιοι δεν θα κάνανε? Προφανώς οι υπόλοιποι δεν θα κάνανε, υποθέτουμε, έτσι δεν είναι? Εντάξει. Άλλη πρόταση υπάρχει για το. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το ζήτημα της πίεσης του ορθού. Δεν ξέρω αν αυτό από το ιστορικό προκαλεί και κάποιο είδος τυνεσμό. Γιατί καμιά φορά αυτή η τεράστια διόγκωση προκαλεί τυνεσμό στους αρρώστους. Θέλουν να πηγαίνουν συνέχεια στην τουαλέτα και πάνε και δεν βγάζουν και τίποτα. Ακριβώς. Είναι βασανιστικό δηλαδή, ναι. σαν αίσθημα. Εκεί στο βάθος δεν βλέπω ποιος είναι. Μάλιστα. Έχει μεγάλο υπολοιπόμενο. Γιατί... Η περιβική μόνιμη και ζωστομία, είπε ο συνάδελφος. Ναι, αυτό για το... Ο προστάτης όμως πιέζει και το ορθό, Ναι, γι' αυτό το επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι και το ορθό το οποίο πρέπει να παίξει μέσα στην ώρα. Αν αφαιρέσουμε μπόρικο προστάτη, μπορεί να αποσυμφορηθεί και το ορθό. Ο ασθενής ήρθε σε εσένα για τα δυσουρικά ή για τα ενοχλήματα από το ορθό? Τα πρωτεύοντα ενοχλήματα είναι από το ορθό. Θα καταλήξουμε κολοστομή. Αυτό έχει... Προταθεί και αυτό και υπάρχουν και δυσουρικά, τα οποία τα παλεύει τα δυσουρικά. Είναι λίγο αιρετικό αυτό που θα πω. Είναι εξαιρετικά high risk και αυτοί που θα το κάνουν είναι λίγοι. Αλλά ο ασθενής είναι υποψήφιος για πιελική εξεντέρωση, αν μπορεί να δεχτεί το χειρουργείο. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα το κάνανε. Αλλά μπορεί να ήταν θεραπευτικό στην περίπτωση του. Θα τολμούσε κάποιος να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Γιατί δεν χειρουργήθηκε όταν ήταν 70 ετών, ήταν τόσο high risk? Ή δεν έκανε ακτινοβολία, δεν έκανε ριζική θεραπεία? Ναι, τέθηκε το ερώτημα και από τους συγγενείς. Ναι, τέθηκε και το ερώτημα, γιατρέ, καλά έκανε ο άλλος ο γιατρός που μας έβαλε σε... Όχι, η λογική δεν είναι αν έκανε καλά ο άλλος γιατρός. Μήπως ο άνθρωπος ήταν πραγματικά υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, εντάξει, έκανε 4 bypass, αλλά έχουμε ανθρώπους που έχουν 4 bypass και κάνουν χειρουργία. Και είναι άλλοι οι οποίοι δεν τους ακουμπάς καθόλου. Δηλαδή, και το bypass δεν λέει τίποτα. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Το PSA πριν την έναρξη θεραπείας πόσο ήταν, το γνωρίζουμε? Καταλήγουμε δηλαδή ότι η πυλική εξεντέρωση, αν ήταν ένας υψηλού high risk πριν από 4 χρόνια που δεν μπορούσε να κάνει ριζική προστατεκτομή, είναι εξαιρετικά. Αυτό ο άρρωστος ακτινοβολήθηκε? Το ρώτησα, όχι. Το ρώτησα και αυτό για το PSA, δεν είχαν στοιχεία να μας φέρουν. Εγώ νομίζω πριν, η προσέγγιση... Πριν την μπίπη σε γονικό. Να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος, πέρα από ένα καρκίνο στην περιοχή, πολύ πιθανόν υπάρχει και μια υπερπλασία του προστάτη. Συνυπάρχει. Έτσι, πιθανά. Γιατί δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία, μια διακριτική προστατεκτομή, να αφαιρέσουμε ένα μεγάλο μέρος του αδενώματος, το οποίο θα αποσυμφορήσει την περιοχή. Φτάσεις, μια ραχή αναισθησία. Εδώ αρχίσουμε να μιλάμε για κολεκτομές, για χειρουργία δηλαδή μείζωνα, για να βγάλουμε έντερα. Και δεν γιατί να μην γίνει τουρις? Καταρχήν δεν έγινε η ερώτηση, η απάντηση, η πρόταση που είπε ο συνάδελφος ήταν κολεκτομή, ήταν κολοστομία. Ό,τι και να είναι. Ναι, όχι, όχι, είναι πάλι θέλει μια αναισθησία. Μια κολοστομία απλή δεν είναι μεγάλο χειρουργείο όπως είναι η κολεκτομή, έτσι. Θεωρώ ότι είναι όμως μεγαλύτερο. Δεν είναι άλλη ιστορία. Αυτό θα το συζητήσουμε για την ποιότητα ζωής. Για το τουρισμό, κάποιο. Γιατί άκουσα για τουρισμό, δεν ξέρω. Και επανήλθε. Και επανήλθε το τουρισμό. Και ξαναεπανέρχομαι. Θεωρώ ότι. Ποιος είναι ο. Α, εσείς που το προτείνατε. Όχι, εσείς το είπατε. Εντάξει. Έχει μεγάλη. Δεν είναι.
Προκειμένου να μιλάμε για εξεντέρωση, νομίζω ότι είναι λίγο minimal invasive το tourism. Ναι, αλλά έχει, αν μιλάμε για εξεντέρωση... Να βάλω εγώ μια ερώτηση. Πιστεύει κανένας ότι σε αυτό το προστάτη, ο οποίος είναι 400 γραμμάρια, ο οποίος έχει κολλήσει την κίστη επάνω, έχει κολλήσει το έντερο κάτω, οποιαδήποτε διουρηθρική παρέμβαση θα του έλυνε τα προβλήματα? Μην τα... είναι ίσως η μόνη ένδειξη αυτή η εικόνα που είδα εγώ για κάτι ανοιχτό, άμα ήταν υπερτροφία. Στοιχεία που λέτε και τα λοιπά... Να προσθέσω ένα στοιχείο επιπλέον. Τι είπατε? Να πω ένα στοιχείο επιπλέον. Ναι, παρακαλώ, ναι. Γιατί ζητήσαμε τη γνώμη χειρουργών, τη γνώμη και ογκολόγων. Πήγαν τις εξετάσεις τα παιδιά του και κάποιος ογκολόγος είπε ότι θα τον δούνε σε κάποιο συμβούλιο και πρότεινε ενδεχομένως ότι μετά από ακτινοβολία αυτός μπορεί να συρρυκνωθεί. Μάλιστα. Είναι ποια κάτι... γνώμη σας? Θόδωρε. Είχαμε το ίδιο περιστατικό στον Άγιο Σάβα, ακριβώς. Και το κονσένσους ήταν να πάρει ορμόνες, να συρρυκνωθεί όπως και συνέβη και να ακτινοβοληθεί. Και αυτό συνέβη. Όμως, η μοίρα ήταν ότι μέσα σε 6 μήνες αυτός ξαναήρθε με την ίδια εικόνα. Άρα το προσδοκάς ότι δεν θεραπεύεις στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Να κάνουμε μία ερώτηση στο κοινό, Ηρακλή μου. Βεβαίως. Σε έναν άρρωστο, ο οποίος έχει τα πρώτα συμπτώματα από το έντερο, όπου το έντερο βλέπετε σε τι κατάσταση είναι στην αξονική, με ελαφρά καρδία θα κάνατε ακτινοβολία? Ωραία. Λοιπόν, ποιοι θα κάνουν ακτινοβολία? Να το θέσουμε έτσι. Ποιοι θα κάνουν ακτινοβολία? Βεβαίως δεν μιλάμε για ανθρωπονικό απολύσμο, είναι ήδη σε πλήρη ανθρωπονικό απολύσμο. Ποιοι θα κάνουν εξωτερική ακτινοβολία στον άρρωστο αυτό? Ένας. Αυτό δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι όντως του πρώτη ακτινοβολία. Σαφώς, ογκολόγος. Ένα λεπτό λίγο. Μιλάμε για το έντερο και δεν έχουμε διευκρινίσει κάτι απεικονιστικά, Ηρακλή, που είναι πολύ σημαντικό. Απεικονιστικά έχουμε παρεκτόπιση ή διήθηση του έντερου? Είναι πολύ σημαντικό στη μαγνητική τι έχει μας δείξει αυτό. Δακτυλικός, μόνο παρεκτόπιση. Δεν φαίνεται να είναι κακός καρκίνος. Αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό δεν λέει τίποτα που λέτε. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά η μαγνητική ή η ορθοσκόπηση, περισσότερο η μαγνητική θα μας πει αν έχει διήθηση του έντερο ή όχι. Γιατί αν έχει διήθηση του έντερο και να κάνουμε εξετερέισον, πάει με κολοστομία θα είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα. Παρακαλώ. Νομίζω ο κύριος Βαρκαράκης είπε για την πιθανότητα να είναι σάρκωμα ή τέλος πάντων θα είχε θέση η βιοψία. Ειδικά αν θα ήμασταν στο πλάνο να σχεδιάσουμε μια ανοιχτή επέμβαση, να ξέραμε. Νομίζω το θέσουμε και αυτό σαν ναι, με τι θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Βιοψία και μαγνητική, δύο θα κρατάω εγώ σαν γραμματέας. Γιατί για το αδένωμα του προστάτη, εφόσον μπαίνει, είναι υπό ανδρογονικό αποκλεισμό, δεν ταιριάζει να. Έχουμε να έχει, τέτοια εξέλιξη. Καλό υπερπλασία σε αυτό το επίπεδο. Ηρακλή, μεγαλώνει υπό ανδρογονικό αποκλεισμό, έτσι δεν υπόθηκε. Ναι. Πρέπει να κάνει χήμιο ο άνθρωπος. Πρέπει να επιτεθούμε στην νόσο. Και βεβαίως μία μορφή επίθεσης είναι και η ακτινοβολία. Γιατί το εναλλακτικό ποιο είναι, γιατί όχι δηλαδή. Θα πάρει ένα τράτο χρόνο. Όπω δεν ρώτησα επίση, αν υπάρχει evidence γι' αυτό. Ο άνθρωπος, το αφήνουμε στο τέλος. Δεν υπάρχει evidence, αλλά είναι μία νόσος ανθεκτική ήδη από νωρίς. Και δικαιούσε, καθώς είναι και γκλίζον 9, να ρίξεις όλα τα όπλα σου επάνω της. Πολύ ωραία. Εντάξει. Καινούργια βιοψία. Χωρίς βιοψία, έκανα, Δημήτρη μου, επιτρέψει να το θέσουμε αυτό. Ποιοι θα κάναμε δεύτερη βιοψία στον άνθρωπο αυτό, να δούμε πώς έχει εξαλθεί σε σάρκωμα, που είπε ο Γιάννης. Εμείς δεν ψηφίζουμε, γιατί. ποιοι δεν θα έκαναν. Νομίζω περισσότεροι θα έκαναν. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, βέβαια, να πάρουμε την περίπτωση που δεν έχουμε σάρκωμα, έτσι, να το πάμε έτσι, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, να το δούμε, Θόδωρε. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο ότι ο άρρωστος 4 χρόνια υπό ανδρογονικό μπαίνει σε ορμονοαντοχή και είναι γκλίζον 9. Ο άρρωστος αυτός, δυστυχώς, δεν θα ζήσει πολύ. Σωστό. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο άρρωστος θέλει μία διπλή εκτροπή, μία κολοστομία και μία υπερηβική και όσο ζήσει. Και από εκεί πέρα να παίξουμε όλες μας χημειοθεραπείες. Όχι ότι δεν μπορεί να μπει ένα team δυνατόν χειρουργό να τα βγάλει όλα, αλλά είναι ένα χειρουργείο που όσοι το έχουν κάνει ξέρουν ότι έχει υψηλότατο ρίσκο. Να, άρα, λίγο... σε έναν άρρωστο κλίνο που νομίζω ότι δεν έχει προσδόκιμο, μία κολοστομία και μία υπερηβική. Αυτό θα έκανα εγώ. Να γίνω λίγο πιο προκλητικός. Είδε κανένας ο οποίος θα έκανε ριζική προστατεκτομή σε τον άρρωστο?
Λέει theoretical προστατεύεται. Όποιο μπει μέσα πρέπει να τα βγάλει όλα. Αν επιχειρήσει κανεί τέτοια. Όλα, ποια όλα. Όλα. Προστιοπιστία εξεντέρωση. Και θα πάρει δύο στο μήνα. Βγάλει, αν το έντερο δεν είναι διεθυμένο, αν το έντερο δεν είναι διεθυμένο, θα έκανε, α πούμε, προστατεύεται. Εντάξει, ξεκινά διαλογική και είστε ο προστατεκτομή και το έντερο το αποφασίζει. Αλλά δεν έχουμε στο μυαλό μα. Βεβαίω και το έντερο ενδεχομένω να φύγει και αυτό. Δεν θα έπρεπε να γίνει ένας διαχωρισμός σε αυτόν τον ασθενή. Εγώ πιστεύω ότι έχει δύο προβλήματα ανεξάρτητα μεταξύ τους. Ένα ογκολογικό, ναι, και ένα μηχανικό πρόβλημα. Το ογκολογικό πρόβλημα δεν παίζει ρόλο στη μηχανική απόφραξη, κατά τη γνώμη μου. Γιατί με ένα PSA 2,1 αποκλείεται όλο αυτό να είναι όγκος. Εκτός αν είναι σάρκωμα. Εκτός αν είναι σάρκωμα. Ωραία. Άρα μια βιοψία θα μας... Βοηθούσε πολύ, ναι, να μας πει, είναι υπερπλαστικός αυτός ο ιστός της βιοψίας, είναι σαρκωματός. Αν γίνει τι τεστοστερόν είχε. Δεν μετρήθηκε μέχρι τώρα. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί ότι ιστορικό έχουμε πάρει. Σαφώς. Ναι. Ναι, ακόμα έχουμε και ένα PSA να κάνουμε, μετά την απόσταση, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Τελικά είναι θέμα περισσότερο συνοσηρότητα. Δηλαδή, αν μπορεί να χειρουργηθεί ή όχι αυτό ο ασθενή. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να χειρουργηθεί, πάμε για... δεν μα ενδιαφέρει τίποτα. Πάμε για palliation. Αν μπορεί να χειρουργηθεί, είναι εντοπισμένη ακόμα η νόσος του. Κάνω λάθος, δηλαδή. Είναι locally advanced και δεν έχει ακτινοβοληθεί κιόλας. Λοιπόν, για αυτό το θέμα, ένα σχόλιο μόνο, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις. Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές για την ακτινοβολία. Έτσι, υπάρχουν, αλλά είναι μικρές σειρές, είναι όλες retrospective, δεν κατέληξα στο συμπέρασμα. Λοιπόν, τα ποσοστά που δίνουν για τη λύση της, του υποκυστικού κολλήματος, βέβαια δεν ξέρω σε τι μεγέθους προστάτες αναφέρονται. Είναι γύρω στο 75% για τη λύση της απόφραξης από την πίεση στο έντερο, γύρω στο 50-55%. Επομένως, η ακτινοβόληση της περιοχής είναι μια λύση. Έτσι, δηλαδή, εγώ θα συμφωνήσω δηλαδή, με βάση και τη βιβλιογραφία, έστω την χαμηλή ένδειξη βιβλιογραφία, με το Θόδωρο σε αυτό το θέμα. Τώρα, αν δεν το προτιμήσουμε αυτό, πιστεύω ότι ηρωικώς δρόντες θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μορφές αφαίρεση του. Ναι, έχετε παρατηρήσει κάτι στην αξονική. Αυτός ο άνθρωπος παρόλο αυτήν την τεράστια μάζα στον προστάτη δεν έχει υδρονέφρωση. Είναι εντυπωσιακό. Είναι καλά φοριζόμενος ο προστάτης. Γι' αυτό μήπως το χειρουργείο βοηθήσει. Έχει υποθεί η διοικητική, η μήλυν. Μήπως είναι καλώς περιγεγραμμένος και βοηθήσει για την άρση των αποφρακτικών συμπτωμάτων. Επομένως, να συμφωνήσουμε ότι σε αυτό το περιστατικό θα πρέπει να εξηγήσουμε όλους τους κινδύνους. Να πούμε ότι να εξηγήσουμε στους συγγενείς ότι η επιβίωση δεν είναι μεγάλη ούτως ή άλλως. Έτσι, θα πρέπει να προχωρήσουμε, αν μας επιτρέψουν, σε μια ριζική εμπαστώση κατά το δυνατόν επέμβαση. Και χημειοθεραπεία επίσης. Ναι, εντάξει. Λέμε τώρα για τη λύση των φαινομένων. Λοιπόν. Θέλει να ασχολήσει κάποιος από το πάνελ κάτι άλλο το θέμα αυτό ή να προχωρήσουμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο περιστατικό, επομένως. Άρα, μάλλον, τελικά, τι έχουμε να προτείνουμε στον συνάδελφο να κάνουμε. Έχουμε να προτείνουμε ίσως μία βιοψία να απολογίσουμε. Είναι εύκολο, τακτού, τέλειωσε. Έτσι το πρώτο. Και μαγνητική που το δεύτερο, μία μαγνητική για να δούμε τι γίνεται με το έντερο. Έτσι. Και στο τρίτο, να συζητήσει μαζί του εάν θα πάνε για μία... Μια... Κάποιο είδους βαριά επέμβαση. Για μια βαριά επέμβαση. Όλα ποια θα είναι αυτή. Γιατί άμα πας και με την κολοστομία, ίσως μπορείς να κάνεις και μια ανοιχτή προστατεκτομή. Μια που θα έχεις εκεί πέρα ανοίξει για την κολοστομία, δίπλα δάση. Όπως οι πιθανότητες ακράδειας θα είναι τεράστιες. Νομίζω να το... Α, μια τελευταία, ναι. Έχει ανταποκριθεί τέλεια στον ανδρογονικό αποκλεισμό, δεν έχει μεταστάσεις, δεν έχει λεμφαδενική νόσο. Γιατί λοιπόν αμφισβητούμε ότι ανταποκρίνεται στην ογκολογική του αγωγή? Γιατί έχει βιοχημική υποτροπή εδώ και 6 μήνες. Ποια είναι η βιοχημική υποτροπή? Από 0,87 έχει πάει 2,30, 2,80. Δηλαδή έχει... Δεν νομίζω σε λιγότερο πως είναι σημαντικό αυτό. Ανεβαίνει το PSA. Σε λιγότερο από 6 μήνες έχει ήδη διπλασιάσει το PSA του. Εγώ δεν νομίζω πως είναι σημαντικό αυτό. Και δεν θα άλλαζα τίποτα στην ογκολογική του αγωγή.